τη στήριξη όχι μόνο μέσα από την οικονομική οδό, αλλά και γενικότερα σε τομείς όπως είναι οι συνεργασίες και ο εξυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών, προσδοκά η διοίκηση του οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης από τη νέα κυβέρνηση που έχει αποκτήσει η χώρα μετά από τις εκλογές της 20ης Οκτωβρίου. Παράλληλα, όπως τονίζει ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης, Χρήστος Δούκας, θα πρέπει να υπάρχουν σοβαρές αναπτυξιακές προτάσεις για να συνεχιστεί η ανωδική πορεία του λιμανιού. Η σημερινή διοίκηση του Όλα περιμένει από τον εαυτό της καταρχήν να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναδείξει τα προαπαιτούμενα για να μπορέσουμε να δώσουμε μια προοπτική στο λιμάνι και στην οικονομία της πόλης και της περιοχής, και περιμένει και απαιτεί από την σημερινή κυβέρνηση και το σημερινό Υπουργείο και τη σημερινή διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ να στηρίξει όχι μόνο οικονομικά αλλά και με κάθε διαθέσιμο μέσο, ενώ σε επίπεδο μελετών, σε επίπεδο τεχνικών, μια γενικότερη υποστήριξη σε επίπεδο προγραμμάτων. Αυτές τις πρωτοβουλίες πρέπει να πάρουμε έτσι ώστε να λύσουμε κάποια βασικά και κατεπήγοντα ζητήματα που αφορούν τον εξυγχρονισμό του λιμανιού, τα οποία δεν είναι και ιδιαίτερο κόστος και τα οποία λιμνάζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και να βοηθήσει στο να βρούμε νέους ορίζοντες στην αγορά για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε ένα λιμάνι το οποίο έχει στρατηγική σημασία και γεωγραφικά και οικονομικά και γεωπολιτικά, και υπάρχουν πάρα πολλές σοβαρές δυνατότητες και πάρα πολλές σοβαρές προτάσεις για αξιοποίηση του λιμανιού. Επομένως, το πρόταγμά μας και με την ευκαιρία που σήμερα έχουμε και διοικητικό συμβούλιο, θα βάλουμε και τους άξονες υλοποίησης βήμα-βήμα, γρήγορα όμως και χωρίς καθυστερήσεις, στην υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου που αφορά το λιμάνι και επομένως αφορά όλους μας. Ταυτόχρονα, πέρα από τις προσδοκίες της διοίκησης του οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης από την κυβέρνηση, υπάρχουν και οι στόχοι που, όπως σημειώνει ο κ. Δούκας, θα πρέπει να υλοποιηθούν. Ένας από αυτούς είναι η εξωστρέφεια του οργανισμού Λιμένα και η συνεργασία του με φορείς της Αλεξανδρούπολης, έτσι ώστε το λιμάνι της πόλης να γίνει σημείο αναφοράς ακόμη και για πολιτιστικά δρόμενα. Εμείς, χωρίς πάρα πολύ γρήγορα, καταρχήν θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί ξανά για συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά οι δύο κατευθύνσεις που έχουμε είναι, από τη μια, τις δραστηριότητες του λιμανιού που υπάρχουν σήμερα να τις διευρύνουμε και αυτές που υπάρχουν να τις αξιοποιήσουμε καλύτερα, με πιο σύγχρονο τρόπο και ευέλικτο. Και από την άλλη, ο δεύτερος άξονας μας είναι, εφόσον δώσουμε μια τέτοια προοπτική ή ταυτόχρονα παράλληλα με αυτό, να δώσουμε ένα κοινωνικό πρόσωπο σε χώρους του λιμανιού που είναι μέχρι τώρα αναξιοποιητοί, σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς, είτε είναι αθλητικοί είτε είναι αυτοδιοικητικοί φορείς, έτσι ώστε να συνδέσουμε το λιμάνι με την πόλη της Αλεξανδρούπολης, κάτι που εν πωλής, λίγο ή πολύ, είναι εμφανές τα τελευταία χρόνια ή τα πολύ περισσότερα τελευταία χρόνια από τους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης. Άρα, δύο είναι οι στόχοι: ανάπτυξη, παραγωγικότητα, οικονομικότητα, βιωσιμότητα και ταυτόχρονα κοινωνικό πρόσωπο, σύνδεση με την κοινωνία, σύνδεση με τους φορείς της κοινωνίας. Εξάλλου, αυτά είναι και τα ιδρυτικά προτάγματα του οργανισμού Λιμένα.